Το παρόν πόνημα έχει τίτλο «Ανάπτυξη τουριστικού προορισμού μέσω του παραμυθιού ως καινοτόμα διδακτική πρακτική». Ο σύγχρονος κόσμος κατακλείζεται από τεχνολογικά και γρήγορα εναλλασσόμενα οπτικά ερεθίσματα και ο εκπαιδευτικός κάθε βαθμίδας καλείται έτσι να αντιπαλέψει τη φυσική παρουσία του μέσα στην τάξη, ευισώντας πρωτίστως το ήθος του και έπειτα τις γνώσεις του στον μαθητή σπουδαστή. Η χρήση λοιπόν των καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών κρίνεται σίγουρα απαραίτητη στη διδακτική αυτοτέλεια που στοχεύει στη βιωματική αλλά και πολυεπίπεδη μάθηση. Στο παρόν πόνημα, η μεθοδολογία προσέγγισης του διδακτικού στόχου βασίστηκε στην λογογραφική παράδοση και στην εμπειρία του παραμυθικού κόσμου, ο οποίος αφού είναι ευρεία γνωστός, αγαπητός και ευχάριστος, όχι μόνο στις μικρές ηλικίες αλλά σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, μέσα φυσικά από ένα πείραμα γνωριμίας με την πόλη των Γρεβενών και των δυνατοτήτων που μπορεί να προσφέρει η ίδια ως τουριστικός προορισμός. Για να γίνω πιο συγκεκριμένη, το εκπαιδευτικό εργαλείο και το θεωρητικό υπόβαθρο που χρησιμοποιήθηκε ως μέσο επίτευξης του πειράματος είναι η αφήγηση, το λεγόμενο storytelling με επιπλέον χρήση της τεχνολογίας, άρα μιλάμε για digital storytelling. Παρά το γεγονός ότι η αφήγηση εντάσσεται στην κατηγορία των δημιουργικών και καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών, ειδικά για τις εκπαιδευτικές βαθμίδες της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου εκεί πέρα οι εκπαιδευόμενοι είναι έφηβοι και ενήλικες, αξίζει να σημειώσουμε ότι η αφήγηση ως τεχνική δεν είναι σαφώς κάτι καινούριο, αλλά υφίσταται σαν πρακτική από τη γέννηση της ανθρωπότητας, θα λέγαμε, όπως υποστηρίζει ο Κάμπελ, μέσα από την δημιουργία και την συνέχεια των μύθων και των ιστοριών των προγόνων μας μέχρι σήμερα. Ο Σεραφείμ τώρα και ο Φεσάκης ορίζουν την αφήγηση ως την τέχνη της διήγησης ιστοριών σε ένα κοινό ακροατήριο, με στόχο όμως τη μεταβίβαση μηνυμάτων. Το National Storytelling Network, από την άλλη πλευρά, εμπλουτίζει τον ορισμό, εστιάζοντας στην αλληλεπιδραστική τέχνη της χρήσης λέξεων και δράσεων για την αναπαράσταση των στοιχείων και των εικόνων μιας ιστορίας, με τρόπο όμως που να κεντρίζει τη φαντασία του ακροατή. Πλεονεκτήματα φυσικά είναι και το συνέστημα, το οποίο παίζει κυρίαρχο ρόλο. Επίσης αναπτύσσονται δημιουργικές δεξιότητες. Βλέπουμε επίσης ότι ο χαρακτήρας της αφήγησης μπορεί να είναι καθολικός και πολυπολιτισμικός. Ανακαλύπτουμε μια προσωπική ταυτότητα μεταξύ πομπού και δέκτη. Και όπως λέει και ο Πελεσγός, η ανάμνηση μιας ιστορίας είναι πιο ισχυρή από την ανάκληση, την απλή των γεγονότων. Πρόκειται για ένα δηλαδή ισχυρό παιδαγωγικό εργαλείο. Ο εκπαιδευτικός, ο οποίος είναι και αφηγητής και ερμηνευτής, μεταδίδει το μήνυμά του με τον πιο συναρπαστικό τρόπο. Και όπως φυσικά αναφέρει και η συγγραφέας Τζέιλ Γκούντουιν, η καλή διδασκαλία είναι κατά το 1 τέταρτο προετοιμασία και 3 τέταρτα θέατρο. Προσεγγίζεται λοιπόν το κοινό μας με έναν μοναδικό τρόπο, με ένα μέσο έκφρασης της γνώσης, το οποίο είναι αρκετά δυναμικό. Έχουμε αλληλεπίδραση συναισθήματος και μάθησης. Αναπτύσσεται και προωθείται η φαντασία των μαθητών, δημιουργούνται εικόνες στον εγκέφαλό τους μέσω της δικής τους φαντασίας, συμμετέχουν στην δημιουργία της ιστορίας, ενεργοποιείται η επαγωγική τους σκέψη και αναπτύσσεται μια σχέση μεταξύ του εκπαιδευτικού και του μαθητή, δηλαδή του αφηγητή και του δέκτη. Ποιοι είναι όμως αυτοί οι εκπαιδευτικοί στόχοι? Σίγουρα χρειαζόμαστε τη βελτίωση των λεκτικών δεξιοτήτων, την απόκτηση μεγαλύτερης αυτοπεποίθησης, την ανακάλυψη της έννοιας και την αναζήτηση της αιτίας των γεγονότων από τους μαθητές, την ανάπτυξη επίσης της αγάπης για τη γλώσσα και την ιστορία, την ενθάρρυνση υψηλότερων επιπέδων γνωστικής σκέψης, την απόκτηση μιας πιο εις βάθους κατανόησης της αφήγησης, τη βελτίωση των δεξιοτήτων σχετικών με τη φαντασία, την εσωτερικοποίηση της παραδοσιακής δομής και των συμβάσεων των ιστοριών, την βελτίωση των δεξιοτήτων της γραφής και σαφώς μια ενθάρρυνση για την ενεργό συμμετοχή στη δημιουργία των ιστοριών. Τέλος, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αφήγηση είναι σίγουρα ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τον εκπαιδευτικό, καθώς είναι μια ισχυρή μορφή επικοινωνίας. Τόσο ο μαθητής όσο και ο εκπαιδευτικός θα υποφεληθούν από αυτήν. Οι μαθητές μαθαίνουν από την ακρόαση ιστοριών, επειδή δίνουν σαφώς μεγαλύτερη προσοχή, κατανοούν το μήνυμα πιο εύκολα και διατηρούν στη μνήμη τους τα βασικά σημεία περισσότερο. Οι εκπαιδευτικοί, από την άλλη, γίνονται καλύτεροι εκπαιδευτικοί, επειδή η ικανότητα να διηγούνται μια ιστορία βελτιώνει αποτελεσματικά την αντίληψή τους ως ηγέτη. Ένας δάσκαλος που μπορεί να πει μια ιστορία που καλύπτει μια προσιτή συμπαθητική και ανθρώπινη πλευρά της προσωπικότητάς του, και αυτό σίγουρα βοηθά να μειωθεί η απόσταση μεταξύ του εκπαιδευτικού και των μαθητών, καθιστώντας τη θέση του εκπαιδευτικού λιγότερο απειλητική.
Βλέπουμε επίσης ότι τα τελευταία χρόνια η αφήγηση αποκτά μια μεγαλύτερη οπτικοποίηση μέσω εικόνων σε ψηφιακή μορφή, προσφέροντας στους μαθητές διάφορες δυνατότητες ανάπτυξης και περισσότερες δεξιότητες από αυτές της συμβατικής χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Και έτσι αναβαθμίζεται η αφήγηση σε ψηφιακή αφήγηση, ενισχύοντας έτσι την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι στόχοι μας αρχικά ήταν να δημιουργήσουμε το μέσο, δηλαδή μια καινοτόμα διδακτική πρακτική και προσέγγιση για την ανάπτυξη ενός τουριστικού προορισμού, συγκεκριμένα της πόλης των Γρεβενών. Η πρακτική αυτή μπορούσε να λειτουργήσει ως μοντέλο βάσης, το οποίο θα είναι ικανό να χρησιμοποιηθεί ως ένας τρόπος παρουσίασης και σε άλλους προορισμούς, όσο και σε γενικότερες έννοιες άλλων θεματικών, όπως είναι η γεωγραφία, η ιστορία και άλλες. Επιπλέον, άλλος ένας στόχος ήταν με τη βοήθεια της αφήγησης μιας ενδιαφέρουσας ιστορίας να προσλάβει τα κοινό τα στοιχεία και τις πληροφορίες που θέλαμε με έναν δημιουργικό τρόπο και έμεσο, ώστε να τα αφομοιώσει καλύτερα και υποσυνείδητα. Το ενδιαφέρον της παρατήρησης έγινε στο αποτέλεσμα και στις αντιδράσεις των ακροατών μέσω της τεχνικής του παραμυθιού. Και πάμε τώρα στο δημιουργικό κομμάτι. Η ιστορία λοιπόν της αφήγησης κινείται γύρω από τρεις αδερφές, την Γκρέ, τη Βέ και την Α. Οι αδερφές ζούσαν αγαπημένες στα Γρεβενά και κάθε μία επόπτευε ένα κομμάτι του τόπου, την ιστορία δηλαδή, τη βλάστηση και τη φύση αντίστοιχα. Οι αδερφές λοιπόν μάλωσαν γιατί δεν σέβονταν η μία τη διαφορετικότητα της άλλης και ο τόπος έτσι ρήμαξε. Θέλοντας λοιπόν να αποδείξουν την ανωτερότητά τους, κλείθηκαν να φοιτήσουν το καλύτερο μεταπτυχιακό του τουριστικού κλάδου. Η εισαγωγή λοιπόν στο πρόγραμμα θα ήταν το εισιτήριο, η απόδειξη δηλαδή της υπεροχής της καλύτερης έναντι των άλλων δύο. Όμως πέτυχαν και οι τρεις αδερφές του στόχου τους, κάτι που τις ανάγκασε αρχικά να ανεχθούν η μία την άλλη και έπειτα να γνωριστούν και να κατανοήσουν το ρόλο της καθεμίας. Και τέλος να συνεργαστούν και να πετύχουν ένα κοινό σκοπό και να βοηθήσουν την ανάπτυξη της πόλης τους αλλά και των ιδίων. Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν έτσι τη διαδρομή που τις οδήγησε στην ανάπτυξη του προορισμού τους. Και με τη χρήση λοιπόν της συγκεκριμένης αφήγησης διενεργήθηκε το πείραμά μας, το οποίο παρουσιάσαμε σε ένα μάθημα στρατηγικού σχεδιασμού στο τμήμα τουρισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Οι συμμετέχοντες ήταν 23 και δεν ακολουθήσαμε, όπως καταλαβαίνετε, τον παραδοσιακό τρόπο παρουσίασης, αλλά μια παραμυθική αφήγηση. Οι συμμετέχοντες φυσικά αγνοούσαν ότι λαμβάνουν μέρος στο πείραμα και εμείς βρήκαμε τα αποτελέσματά μας σύμφωνα με τη συζήτηση η οποία ακολούθησε. Το ακροτήριο όμως φάνηκε ότι παρακολουθούσε με ενδιαφέρον και κατέγραψε όλες τις λεπτομέρειες στη μνήμη του, ενώ υπήρξε και συνεχής ανατροφοδότηση. Οι ίδιοι ακροατές προσέγγισαν τις ιδέες τους, ξεπλώνοντας την ίδια τους τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους και προσέγγισαν αυτή την ιστορία σύμφωνα με τη δική τους προσωπικότητα. Η αφήγηση λοιπόν αποτέλεσε μια τεχνική που κέρδισε τελικά το δέκτη και ικανοποίησε και εμάς τις ίδιες. Είχε αποδοτικά και παραγωγικά αποτελέσματα και για τις δύο πλευρές. Μια θεματική λοιπόν σε ένα πανεπιστημιακό επίπεδο όπως είναι η ανάπτυξη ενός τουριστικού προορισμού μπορεί να παρέχει ένα φάσμα πολλών προοπτικών και ευκαιριών. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την αφήγηση ως παιδαγωγικό εργαλείο και να την αξιοποιήσουμε έτσι ώστε να εξερευνήσουμε τη διαφορετικότητα, να ανακαλύψουμε επικύρους τρόπους δημιουργίας ιστοριών και να ενσωματώσουμε αυτές τις ιστορίες στο πρόγραμμα σπουδών και στο δυναμικό σπουδών. Και έτσι να ενθαρρύνουμε και τη φαντασία των ίδιων των μαθητών. Οι μαθητές με αυτόν τον τρόπο συνδέονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, αναπτύσσουν τις δεξιότητες της δημιουργικότητάς τους και προωθούν τις διάφορες ενοιολογικές συνδέσεις με την ιστορία και με αυτόν τον τρόπο γίνεται ευκολότερη η επικοινωνία και η σύλληψη της ίδιας της πληροφορίας. Μπορούν να βελτιώσουν επίσης τον προφορικό και το γραπτό τους λόγο και να ξεφύγουν επίσης από τους παραδοσιακούς αναχρονιστικούς τρόπους της παροχής πληροφοριών και να αναπροσαρμόσουν την ιστορία σε ένα καινούριο δεδομένο. Για να συμπτύξουμε, ο συνδυασμός της αφήγησης μέσω του παραμυθιού, που αποτελεί την πιο συμβολική μορφή της θεατρικής αφήγησης και προσδίδει παραστατικότητα με την τεχνολογία της πληροφορίας, είναι κάτι που όχι μόνο θα συμβάλλει στην προώθηση της εκπαιδευτικής καινοτομίας, αλλά επιπλέον θα την προάγει, δίνοντας ένα επιπλέον δομημένο εργαλείο μάθησης στον εκπαιδευτικό προς χρήση σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Και την βιβλιογραφία μας λοιπόν εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση.